Στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων έγινε το παιχνίδι ανάμεσα στο Σπάρτακο και στο Κοψάτο. Ένα παιχνίδι αρκετά χορταστικό, αφού μπήκαν 7 τέρματα σε αυτή τη συνάντηση. Τελικά η ομάδα του κύριου Γεμενετζή πήρε το τρίποδο, επικρατώντας επί του Κομψάτου με 4-3. Αν και η ομάδα του Σπάρτακου προηγήθηκε με 3-1 στο πρώτο μέρος, η ομάδα του Πολυάνθου κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μέρος να φέρει τις δύο ομάδες στα ίσα. Ωστόσο δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτό το 3-3, με αποτέλεσμα ο Σπάρτακος να πάρει σημαντική νίκη. Εδώ ένα χέρι ζητούν οι φιλοξενούμενοι, με τον Χαμαλίδη να είναι πάρα πολύ κοντά και να δείχνει συνέχεια στο μάτς. Μπράβο, μπράβο, έτσι, κάντο. Πρώτη μπράβο. Καλή στιγμή θα χαθεί από την ομάδα του Κοψάτου με το Σταμπούλι. Εδώ ένα γκολ για την ομάδα του Σπάρτου που θα κυρωθεί ως offside. Ξαναβλέπετε τη φάση. Είναι λίγο δύσκολη, μιας και η κάμερα δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ να καταλάβουμε εάν είναι offside ο παίκτης του Σπάρτακου. Παρ' όλα αυτά, λίγο αργότερα ο Σπάρτακος θα κερδίσει πέναλτι. Βλέπετε πως ο Διαμαλής δεν βγαίνει σωστά και γκρεμίζει τον Γρίβα, με τον ίδιο να παίρνει φόρα, να το εκτελεί και να βάζει την ομάδα του μπροστά με 1-0. Ξανά το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Γρίβα. Από τη μία πλευρά η μπάλα, από την άλλη ο τερματοφύλακας του Κοψάτου. Ο Σταμπούλης στην αντεπίθεση θα κάνει ένα σουτ. Πέφτει ο Παπαδογεωργάκης σε κόρνερ. Στην επόμενη φάση η ομάδα του Πολυάνθου θα ισοφαρίσει το μάτς. Θα δείτε και τη φάση με τον Κάμα να πιάνει την κεφαλιά, να κουμπάει σε κάποιο σώμα του Σπάρτακου. 1-1 για την ομάδα του Πολυάνθου. Λίγο αργότερα τρομερή ευκαιρία θα χαθεί με τον Ταβασίδη να μην μπορεί να πλασάρει σωστά, χάνοντας την ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Λίγο μετά η ομάδα του Σπάρτακου με αυτό το φοβερό σουτ του Κόγιου. Η μπάλα θα σταματήσει στα δίχτυα του Διαμαλή. 2-1 για την ομάδα του Σπάρτακου. Ο Σπάρτακος στην αντεπίθεση με τον Γρίβα να πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα σε αυτή την αναμέτρηση. Βλέπετε, με τη μία το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δοκάρει και μέσα, και 3-1 σκορ ημιχρόνου. Δεύτερο ημίχρονο, ένα φάουλ χωρίς τύχη. Λίγο αργότερα ο Αμαξόπουλος από κοντά θα κάνει το 3-2 με την ομάδα του Πολυάνθου να ελπίζει. Ένα σούτ εδώ του Ταβασίδη δεν θα έχει κάποια τύχη. Και λίγο μετά ο Στογιαντσάκης θα πάρει την μπάλα, θα δώσει ωραία παλιά στον Τασούδη. Αυτός θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. 3-3 για την ομάδα του Κοψάτου. Εδώ θα χαθεί μια τρομερή ευκαιρία για την ομάδα του Σπάρτακου με τον Αθανασιάδη. Όπως και εδώ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα
ο τερματοφύλακας. Γρίβας θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σουτ. Απόκρουσε θεαματικά ο τερματοφύλακας του Κοψάτου. Γρίβας και πάλι από την άλλη πλευρά. Από κοντά ο Αθανασιάδης, αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει, βάζοντας και πάλι την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 4-3. Εδώ θα χαθεί μια τρομερή ευκαιρία για την ομάδα Γηπεδούχο, με τον Παρασκευόπουλο να πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα να σταματάει στο κάθετο δοκάρι. Τελικό σκορ, Σπάρτακος Αγίων Θοδώρων, Κομψάτος Πολυάνθου, 4-3.